την σειρά των μαθημάτων μας «Εκκλησία του Θεού και αρπαγή της Εκκλησίας». Θα διαβάσουμε σήμερα τη σελίδα 962 από το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και από το 37 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 962, 37 δεύτερο κεφάλαιο, 37 εδάφιο. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδίαν αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε με άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα σας εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο, λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχές και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες σαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλων και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες τον άρτον κατοίκους μετελάμβανον την τροφήν εν ακαλιάσει και απλότητη καρδίας δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν στην εκκλησία του σωζωμένους. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε μιλήσει για την Εκκλησία του Χριστού και για τους αληθινούς χριστιανούς, και πάντα όταν μιλάμε για αλήθεια εννοούμε για οτιδήποτε είναι σύμφωνο απόλυτα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τώρα θα δούμε την Εκκλησία πάλι, τη λειτουργία της, αλλά και τι συμβαίνει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου. Όταν οι μαθητές είδαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται και πριν από αυτό τον ρώτησαν, Κύριε, τάχα τώρα είναι ο καιρός που αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου επί της γης, τον Ισραήλ. Και ο Κύριος μας τους απάντησε καθαρά, ξάστερα και με απόλυτο τρόπο. Δεν είναι σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Άρα το τώρα ή το τότε ή το κάποτε δεν το θέλει ο Θεός να το φέρνουμε ούτε στο μυαλό μας, ούτε στην καρδιά μας, ούτε στο στόμα μας. Οι χρόνοι και οι καιροί είναι αποφασισμένο από το Θεό, γιατί έτσι ο Θεός θεώρησε ότι είναι πρέπον, ευάρεστον εις αυτόν, να ανήκει στον Θεό. Εκείνο όμως που ανήκει σε μας, όπως είπε ο Χριστός και τότε, και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού και σήμερα και πάντοτε, είναι ότι εσείς πρέπει να περιμένετε, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας για να λάβετε δύναμη. Και τότε όταν το Πνεύμα το Άγιο έρθει επάνω σας και λάβετε δύναμη, τότε θα είσαστε μάρτυρές μου και τότε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου θα σας αποστέλει σε όλη τη γη για να κηρύξετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών πρώτον, την υγιένουσα διδασκαλία δεύτερον και την ελευθερία που μόνο ο Χριστός δίνει από το διάβολο, τον κόσμο και όλα τα πονηρά έργα της σαρκός του ανθρώπου. Και έτσι εκείνη την ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, εκείνη την ημέρα ο Θεός δημιούργησε την Εκκλησία Του. Και τη δημιούργησε την Εκκλησία Του με το Λόγο Του. Όταν λοιπόν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και άκουγαν οι παρευρισκόμενοι, γιατί ήταν η μέρα εορτής μεγάλης, η Πεντηκοστή, για τους Ισραηλίτες στα Ιεροσόλυμα, όταν άκουγαν όλοι
να μιλάει, να μιλάνε άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες με πολλές γλώσσες και να καταλαβαίνουν ότι μέσα από αυτές τις γλώσσες δοξαζότανε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, τότε ρώτησαν τι σημαίνει τούτο και ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώτος των Αποστόλων, όπως τον είχε εκλέξει ο Ιησούς Χριστός, μίλησε, κήρυξε το πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου και όπως του είχε πει ο Κύριος, είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, της ομολογίας σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και μπήκε το πρώτο θεμέλιο πάνω στην πίστη, στην ομολογία και στη βεβαιότητα του πρώτου κηρύγματος δια Πνεύματος Αγίου. Ήτανε πολύ λίγα λόγια το πρώτο κήρυγμα, όμως επειδή ήτανε ο χρόνος του Θεού, τα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου δια Πνεύματος Αγίου έφεραν σε κατάνοιξη την καρδιά πάντων των ακουόντων και ερχόμενοι σε κατάνοιξη, η πρώτη ερώτηση είναι αυτή που πρέπει πάντα να κάνουμε στη ζωή μας όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει κατεύθυνση όχι στο να λέμε, στο να ακούμε, στο να παθαίνουμε, αλλά στο τι πρέπει να κάνουμε. Ακούμε το Λόγο του Θεού και εκείνο το οποίο ενδιαφέρει το Θεό και πρέπει να ενδιαφέρει και εμάς είναι τι πρέπει να κάνουμε. Και ο Απόστολος Πέτρος με λίγα λόγια περιέγραψε την ταυτότητα του αληθινού χριστιανού. Και όταν επαναλαμβάνω λέμε αληθινός χριστιανός, εννοούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, την απόλυτη ταύτιση της πρότασης του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε προς αυτούς, πρώτον μετανοήσατε. Για να γίνει αληθινός χριστιανός ο άνθρωπος πρέπει απαραίτητος πρώτον να μετανοεί. Να μετανοεί συνεχόμενα. Να μετανοεί για τις αμαρτίες του, για τις παραβάσεις του, για τα λάθη του και ευθύς εξ αρχής, μόλις ακούσει το Λόγο του Θεού, για όλη τη ζωή του. Να εξομολογηθεί στον Κύριο τα πάντα και να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Και τότε λαμβάνει η χώρα το μεγάλο θαύμα, το πρώτο μεγάλο θαύμα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι το μεγαλύτερο θαύμα που κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων, η απόλυτη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι γεγεννημένος κατά τη σάρκα, σαρκικός. Και εκεί λαμβάνει η χώρα η πρώτη μεγάλη μεταμόρφωση. Γεννιέται δια Πνεύματος Αγίου, από το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, ώστε το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος είναι Πνεύμα. Και έτσι ο άνθρωπος μετατρέπεται από απολύτως σαρκικό άνθρωπο όπου μέσα του κατοικεί ο νόμος της αμαρτίας και της παράβασης σε πνευματικό άνθρωπο όπου κατανοεί, το πρώτο πράγμα που κατανοεί, κατανοεί το Λόγο του Θεού. Το πρώτο πράγμα που κατανοεί, το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, και βεβαίως αυτό το έχουμε ζήσει όλοι, δεν είναι κατανοητός, δεν μπορεί ο σαρκικός άνθρωπος να τον καταλάβει. Εγώ 37 χρόνια, αλήθεια σας λέω, διάβαζα το Λόγο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, στο τέλος νίσταζα και κοιμόμουν. Μ' άρεσε να διαβάζω και το Ευαγγέλιο του Χριστού και την Παλαιά Διαθήκη. Όχι ότι μελετούσα, διάβαζα, αλλά δεν είχα καταλάβει τίποτα. Όταν όμως άρχισα να ακούω το κήρυγμα του Ευαγγελίου, άρχισε να γίνεται μια μεγάλη μεταβολή μέσα μου. Και το πρώτο χαρακτηριστικό της μεταβολής αυτής ήταν ότι κατανοούσα το Λόγο του Θεού και όταν πήγαινα και άνοιγα το βιβλίο και τον διάβαζα, καταλάβαινα, πήρε ζωή, πήρε δύναμη ο Λόγος του Θεού μέσα στα μάτια μου, έγινε ζωντανός όπως και είναι. Και αυτός ο Λόγος με αναγέννησε όπως και όλους μας. Γιατί με το Λόγο του ο Θεός και με το Πνεύμα του το Άγιο
μας αναγέννησε σε μία ελπίδα ζωντανή ότι μας χαρίζεται κληρονομιά άφθαρτος, αμίαντος και αμάραντος, που είναι επεφυλαγμένοι στους ουρανούς μέχρι την τελευταία μέρα, γιατί όπως υπάρχει η πρώτη μέρα της Εκκλησίας, έτσι και υπάρχει η τελευταία μέρα της Εκκλησίας, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, όπου εκεί πια πλέον θα μεταμορφωθούμε όχι μόνο ως προς τον εσωτερικόν άνθρωπο, αλλά θα γίνει μια πλήρης μεταμόρφωσης και του εξωτερικού ανθρώπου και του εσωτερικού, καθώς θα πάρουμε το σώμα της Αναστάσεως, το σώμα του Ανεστημένου Χριστού. Όταν λοιπόν αναγεννηθεί ο άνθρωπος και καταλάβει το Λόγο του Θεού, η εντολή του Χριστού, Θεού, του Χριστού, είναι τώρα πρέπει, καθώς είναι γεγραμμένο ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους στην Εκκλησία, πρέπει τώρα να βαφτιστείς εν ύδατι, δια να πράξεις πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού, όπως ακριβώς το παράδειγμά μας, το πρότυπό μας, ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, έπραξε κατά την εντολή του Θεού. Και βέβαια ο αναμάρτητος βαφτίστηκε βάφτισμα μετανοίας, έργο παράδοξο, πράξης εξαίσιος, που δεν είχε κανένα άλλο κίνητρο παρά μόνο την απόλυτη υπακοή του στο θέλημα του Θεού, με άμεσο αποτέλεσμα τότε, όταν έπραξε πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς τον Ναζαρέος, άνοιξε γι' αυτόν ο ουρανός, άνοιξε και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και κάθισε πάνω του εν είδη περιστεράς, με σωματική μορφή. Και τότε ακούστηκε και η φωνή του Πατέρα του που την άκουσαν όλοι οι άνθρωποι. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, είναι η μαρτυρία του Θεού, η πρώτη ουσιαστική μαρτυρία του Θεού απευθείας στους ανθρώπους. Αλλά δεν έμεινε εκεί, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός που σήμερα ευαρεστήθηκα σε Αυτόν, γιατί έπραξε πάσαν την δικαιοσύνη μου, και ενώ αναμάρτητος όν, υποτασσόμενος στο λόγο, στο λόγο μου, βαφτίστηκε εν ύδατι από τον Ιωάννη το βαφτιστή. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, μετά την αναγέννηση, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δια του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη μέρα της Εκκλησίας διέταξε, γιατί είναι διαταγή αυτό. Μετανόησατε λοιπόν πρώτον, και αφού αναγεννηθείτε, ας βαφτιστεί έκαστος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατά την εντολή του Χριστού, και επιλέξει εις το όνομα του Ιησού Χριστού το βάφτισμα, δηλαδή όχι της μετανοίας αλλά της σωτηρίας, που το βάφτισμα της σωτηρίας ονομάζεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού και πραγματοποιείται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και τότε συμβαίνει ένα δεύτερο μεγάλο θαύμα που μόνο με το βάφτισμα συμβαίνει, ο άνθρωπος μπαίνοντας στο νερό, πράττοντας την εντολή του Θεού και στην πραγματικότητα πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, και εδώ θέλω να κάνω μια ουσιαστική παρατήρηση, παρένθεση, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η Βασιλεία του Θεού είναι η αναγέννηση αλλά και η διατήρηση της σωτηρίας μας, και η δικαιοσύνη του Θεού είναι η υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και η πρώτη υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπου ξεκινάει πάσα η δικαιοσύνη του Θεού, είναι το βάφτισμα εν ύδατι, κλείνει η παρένθεση, όπου δια του οποίου απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και τα αφήνουμε μέσα στο νερό. Υπάρχει δηλαδή όχι μόνο συγχώρεση αμαρτιών, όπως έγινε με την αναγέννηση, αλλά υπάρχει άφεση αμαρτιών, αφίενται οι αμαρτίες μέσα στο νερό. Και τότε βγαίνει ο άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, μέλος πια της Εκκλησίας του Χριστού.
μέλος το οποίο ο Χριστός προσθέτει καθημέραν στην Εκκλησία, όπως λέγει αργότερα, και το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής, διότι έπραξε πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί με πιο απόλυτο τρόπο, λέγοντας ότι το βάπτισμα εν ύδατι σώζει, όχι αποβολή των ακαθαρσιών και καθαρισμό των αμαρτιών της σαρκός μας, αλλά μαρτυρία αγαθής συνείδησης, δηλαδή μπαίνοντας μέσα στο νερό, υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού και με απόλυτη επίγνωση του θελήματος του Θεού, βγαίνοντας έχουν αφαιθεί οι αμαρτίες μας, έχουν συγχωρεθεί και αφαιθεί οι αμαρτίες μας, έχει ο παλιός άνθρωπος έχει ταφεί, γιατί γινόμεθα σύμμορφης της ταφής του Χριστού δια του βαπτίσματος, και πλέον έχει καθαριστεί η συνείδησή μας. Μαρτυρία αγαθή συνείδηση. Δεν υπάρχει δηλαδή ενοχή πια. Δεν υπάρχουν ενοχές. Μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, βγαίνοντας από το βάπτισμα, δεν υπάρχουν αμαρτίες, δεν υπάρχουν ενοχές. Υπάρχει ένας καινούριος άνθρωπος, τον οποίο ο Θεός και αναγέννησε και ευλόγησε και καθάρισε με το αίμα του Χριστού. Στη συνέχεια, η εντολή πάλι του Κυρίου μας είναι «και στη συνέχεια θα λάβετε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Χριστός το παίρνει από τον Πατέρα και το δίνει στους ανθρώπους». Σε ποιους ανθρώπους? Στους ακούοντες το Λόγο του Θεού, όχι σε αυτούς που άκουσαν και έφυγαν. Στους ακούοντες το Λόγο του Θεού, στους πιστεύοντες το Λόγο του Θεού, και πιστεύοντες το Λόγο του Θεού πειθαρχούντες το Λόγο του Θεού. Πώς? Εξητούντες το Πνεύμα το Άγιο. Και πώς εξητούμε το Πνεύμα το Άγιο? Δοξάζοντας το Θεό, για να λάβουμε δύναμη πίστεως, ώστε ο Χριστός να συναντήσει, ο Χριστός που θέλει να συναντήσει την πίστη μας, η πίστη μας να ενωθεί με το Λόγο του Θεού και να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, ώστε από εκεί και στο εξής να έχουμε δύναμη, καθώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε επάνω μας και αναλαμβάνει ο Κύριος τη διοίκηση της ζωής μας, την ευθύνη της ζωής μας. Πώς? Μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια, μας υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού, μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα, μας ελέγχει, και μέσα από μας ελέγχει και τον κόσμο περί αμαρτίας, κρίσεως και λοιπά, και το σημαντικότερο απ' όλα μας κυβερνάει. Είμεθα διοικούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου, ώστε μπορούμε όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας είναι πνεύμα σοφίας, γνωρίζουμε τα πράγματα του Θεού, πνεύμα συνέσεως, γνωρίζουμε πώς θα εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού, πνεύμα βουλής, θέλουμε το θέλημα του Θεού, πνεύμα δυνάμεως, μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πνεύμα γνώσεως, γνωρίζουμε τις μυστικές βουλές του Θεού, γιατί μας αποκαλύπτει ο Θεός πραγματικά το θέλημα του Θεού, πνεύμα ευσεβίας που έχουμε πλέον επίγνωση, όχι γνώση, επίγνωση του μυστηρίου της ευσεβίας που είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και τέλος, πνεύμα φόβου Θεού, ώστε να μην κρίνουμε πλέον και να μην ζούμε κατά την όψη, αλλά κατά το Πνεύμα. Και έτσι ο άνθρωπος τώρα του Θεού είναι χριστιανός που γνωρίζει, θέλει, μπορεί, και φοβούμενος το Θεό έχει αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Και τέλος, και με άλλους πολλούς λόγους ο Απόστολος Πέτρος διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, τώρα πια σώθητε, είναι η δική σας η ευθύνη, ο Χριστός μας έσωσε, τώρα πρέπει και εμείς να διατηρούμε τη σωτηρία μας, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Εξέλθετε εκ του κόσμου τούτου, διότι δεν είστε εκ του κόσμου τούτου.
Και μάλιστα τι σημαίνει εξέλθετε; Εξέλθετε από τις προτάσεις του κόσμου τούτου. Δεν σας λέγω να φύγετε από τον κόσμο, αλλά προσεύχομαι να σας φυλάει ο Πατέρας μου από τον πονηρό και να μείνετε στον κόσμο και να είσαστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων όπως εγώ σας αποστέλω και φως μέσα στον κόσμο αυτό εις δόξαν του Θεού Πατρός. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπου η Εκκλησία του Χριστού πρώτον είναι ένα σώμα διά του βαπτίσματος και όμοιοι με τον Θεό εδώ, αν και δεν φαίνεται στην πραγματικότητα στον κόσμο, αλλά το μέλλον είναι να γίνουμε εν τέλει όμοιοι με τον Θεό. Επίσης, η Εκκλησία του Θεού είναι κατοικητήριον του Θεού και θέλω αυτό να το δούμε, γιατί είναι πραγματικά μια αποκάλυψη που μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη χαρίσει. Τι σημαίνει κατοικητήριον του Θεού; Γιατί είναι οίκος του Θεού του ζώντος; Να πάμε στη σελίδα 1034 να διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους πώς περιγράφει το μυστήριο της Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν, β' κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Άρα λοιπόν αδελφοί, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι από το Θεό, δεν είσαστε ξένοι από το Θεό ή χωρίς εξουσία μέσα στην πόλη του Θεού του ζώντος, την επουράνιο Ιερουσαλήμ, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων. Και τότε που γράφτηκε πολίτης σημαίνει έχουν εξουσία. Δεν είσαι δούλος ούτε πάρικος, είσαι ελεύθερος και πολίτης. Πολίτης σημαίνει με εξουσία. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εγώ είμαι καταγεγραμμένος Ρωμαίος πολίτης». Και άλλοι φοβόντουσαν, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να καταγραφεί ένας άνθρωπος Ρωμαίος πολίτης. Ο Απόστολος Παύλος ήταν, αλλά εμείς τώρα, επειδή το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε συμπολίτες των Αγίων μέσα στην πόλη του Θεού του ζώντος και οικείοι του Θεού, συγγενικά πρόσωπα του Θεού, παιδιά του Θεού. Καθώς επικοδομηθήκαμε επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, επί των λόγων δηλαδή των Αποστόλων και των Προφητών, δηλαδή πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βεβαίως όμως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του ιδίου του Ιησού Χριστού, πάνω σε αυτόν τον λίθον που για τους άλλους είναι προσκόμματος και σκανδάλου, για μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που μας επικοδομεί ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του. Εν το οποίο, και εδώ είναι το μυστήριο τώρα της Εκκλησίας αδελφοί, εν το οποίο το ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό πάσα οικοδομή πρώτον συναρμολογείται, συναρμολογουμένη. Τι σημαίνει συναρμολογουμένη; Αποτελείται από πολλά ανταλλακτικά, κάτι που όταν τα συναρμολογήσεις γίνεται ένα εργαλείο, ένα σώμα για την Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις ένα αυτοκίνητο το οποίο λειτουργεί, δουλεύει, έχει φτιαχτεί για να τρέχει και... Αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι ένα, είναι πολλά ανταλλακτικά, κατάλληλα συναρμολογούμενα, συναρμολογημένα από τον Δημιουργό, ώστε να είναι ένα αυτοκίνητο. Έτσι είναι και η Εκκλησία του Χριστού. Αποτελείται από πολλά μέλη, τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Άλλο είναι το τιμόνι, άλλο είναι η ρόδα, άλλο είναι η βίδα, άλλο είναι το παξιμάδι, άλλο είναι η λαμαρίνα. Τελείως διαφορετικά. Έτσι ακριβώς είναι και η Εκκλησία του Χριστού. Συναρμολογείται από τον Δημιουργό, από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, με πολλά ανταλλακτικά, με πολλά μέλη, ώστε γίνεται ένα σώμα. Τι σημαίνει ένα σώμα; Ένα σώμα σημαίνει έχει αποστολή, έχει έργο. Δεν είναι χήμα, δεν κάνουν
άλλο κάνει το τιμόνι, άλλο κάνει το η ρόδα. Κάθε ένα έχει το δικό του έργο, το οποίο, για το οποίο είναι αναντικατάστατο. Δεν μπορεί το τιμόνι να κάνει τη δουλειά του της ρόδας. Και ακόμη πιο καλά το λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, ότι είμαστε ένα σώμα. Ένα σώμα που αποτελείται από πολλά μέρη. Να το διαβάσουμε και αυτό, είναι σελίδα 1015, μην ανοίγετε εσείς, θα το διαβάσω εγώ. Διότι καθώς το σώμα είναι ένα και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη είναι ενός σώματος. Πολλά όντα που αποτελούν ένα σώμα, ούτε και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα και πάντες εις εν πνεύμα ευαπτίστημεν. Άρα λοιπόν συναρμολογουμένη αυξάνεται η Εκκλησία, το επαναλαμβάνω, συναρμολογείται από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, συναρμολογείται και αυξάνεται η Εκκλησία σε αριθμό, σε πνευματικότητα, σε δύναμη, σε πίστη, σε ελπίδα, σε αγάπη, σε όλα αυξάνεται η Εκκλησία. Αυξάνεται ώστε να είναι ναός Άγιος, ναός του Θεού. Εν το οποίο ναό του Θεού που είναι η Εκκλησία και εσείς ο κάθε ένας ξεχωριστά συνοικοδομήστε, δεν οικοδομήστε ο καθένας μόνος του, ούτε ο καθένας ξεχωριστά, συνοικοδομήστε και αυξάνετε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι η Εκκλησία είναι κατοικητήριον του Θεού, κατοικητήριον του Θεού, οίκος του Θεού, ναός του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμη η Εκκλησία είναι, όπως περιγράφει στην επιστολή του προς Εφησίους ο Απόστολος Παύλος, μάλλον προς Β' Κορινθίους, και ας το δούμε και αυτό, είναι παρθένος, αγνή και αραβωνιασμένη με τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος μεριμνά να την περιθάλπτει, να την εκτρέφει, να τη φροντίζει για να την καταστήσει Αγία, ένδοξο, αμόμητο, έτοιμη για τον γάμο του αρνίου του εσφαγμένου, έτοιμη για την αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα όλοι μας που είμαστε μέλη της Εκκλησίας είμαστε αραβωνιασμένοι, και ο αραβώνας είναι το Πνεύμα το Άγιο, αραβωνιασμένοι με τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου. Και τι σημαίνει αραβωνιασμένοι? Υπάρχει μία αμετάκλητος απόφασης και υπόσχεσης του Θεού προς την Εκκλησία και προς τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, ότι εγώ σου δίνω τώρα να αραβώνα μου το Πνεύμα το Άγιο, και αν εσύ Εκκλησία, αδελφέ, αδελφή, μείνεις πιστός στον αραβώνα του Χριστού, υπάρχει απόλυτη βεβαιότης ότι θα συμμετάσχεις και στο γάμο του αρνίου, στην ύμφη του Χριστού, και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Επίσης αυξάνεται η Εκκλησία αριθμητικά πολύ, καθώς ο Χριστός προσθέτει καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία, και στις πράξεις των Αποστόλων γράφει για θες, λέει, πως οι μυριάδες πίστεψαν στο Λόγο του Θεού, και μάλιστα στον λαό Ισραήλ σαν και ζηλωτέ του νόμου και φαρισαίοι και ιερείς. Δηλαδή έγινε μια μεγάλη πνευματική επανάσταση. Η Εκκλησία του Χριστού είναι κίνημα, αδελφοί, κίνημα Πνεύματος Αγίου. Η Πεντηκοστή είναι κίνημα, κίνημα του Θεού που ξεκινάει και αλλάζει τα πάντα. Ξέρετε, θα πει μέσα 40 χρόνια το κήρυγμα του Ευαγγελίου να πάει σε όλη την οικουμένη τότε και να πιστέψουν εκατομμύρια πιστοί. Το 20% της ανθρωπότητας τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, το 25% ήταν πιστοί. Το 1/4. Δηλαδή θα λέγαμε στη σημερινή που είναι, πόσο είναι, 7 δις είναι. Πάνω από 2 δις
να πιστέψουν, κάπως έτσι θα γίνει βέβαια και τις έσχατες ημέρες, και έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα στην αρχή των εσχάτων ημερών, στην αρχή των οδύνων της εγκυμονούσης, δηλαδή στην αρχή του αιώνα μας, όταν έπεσε το Πνεύμα του Άγιου σε μια μικρή ομαδούλα μαύρων και λευκών που είχαν αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και εξήτησαν το Πνεύμα του Άγιου σε μια μικρή εκκλησία στην Ασούζα. Εκεί ο Θεός έριξε το Πνεύμα του Άγιου με δύναμη και αυτό τον τόπο, τη μικρή εκκλησία, την έκανε πραγματικά πηγή υδάτων ζώντων. Όποιος πέρναγε από τη γειτονιά εκεί του Λος Άντζελες, ο Χριστός τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Από όλη την Αμερική αλλά και από όλο τον κόσμο φεύγανε, πηγαίνανε στο Λος Άντζελες, τους βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και τους απέστειλε ώστε μέσα σε λίγα χρόνια, πριν το 1940 το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το κίνημα της Πεντηκοστής είχε ξαπλωθεί σε όλη την οικουμένη. Και σήμερα είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, τις τελευταίες στατιστικές που διάβασα είναι πάνω από 500 εκατομμύρια σε όλη την οικουμένη βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο, άσχετα αν έχουν χάσει την ορθοτόμηση της ένουσας δασκαλίας. Όμως αυτό θα το ξανακάνει ο Θεός. Επίσης, η Εκκλησία του Χριστού είναι φιλέσπλαχνη, μοιάζει με το Χριστό, ελεή. Έχει τη δυνατότητα του ελέους, έχει τη δυνατότητα της βοήθειας και αυτό είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Είναι η νοοτροπία του Χριστού, γιατί μέσα από το Ευαγγέλιο διδασκόμεθα όχι μόνο την υγιένουσα διδασκαλία για την Εκκλησία αλλά και την νοοτροπία της Εκκλησίας, και η νοοτροπία της Εκκλησίας είναι έλεος, βοήθεια, μακροθυμία, συγχωρητικότητα. Δεν υπήρχε ουδεής ενδεής μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μάζευαν χρήματα από την Αντιόχεια και έστελναν στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων που υπήρχε πείνα μεγάλη. Γιατί? Γιατί είχαν ένα μεγάλο μυστικό. Αυτά που μας δίνεις δεν είναι δικά μας. Είναι δικά σου και βόηθα μας να φώτισέ μας να τα χρησιμοποιούμε για τη δόξα σου. Επίσης είναι οίκος Θεού όπως είπαμε αλλά και στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και εδώ είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό αδερφοί. Η αλήθεια βρίσκεται μόνο στην Εκκλησία του Χριστού. Φοβερό δεν είναι? Αλήθειες υπάρχουν παντού, κομματάκια της αλήθειας. Η απόλυτη αλήθεια είναι χαρισμένη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου μόνο στην Εκκλησία. Και η αλήθεια είναι ο Λόγος σου Πατέρα μου, είναι αλήθεια, γιατί ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που υπάρχει η απόλυτη αλήθεια, είναι ο στήλος που στηρίζει και εδραιώνει την αλήθεια μέσα στον κόσμο. Δάσκαλος είναι μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό υπάρχει αλήθεια. Καθηγητής είναι μόνο ο Χριστός. Και πατέρας μέσα στην Εκκλησία είναι μόνο ο ουράνιος. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου που ολοκληρώνεται με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Και τέλος, η Εκκλησία του Χριστού είναι εισέπαινον και δόξα Θεού. Μόνο στην Εκκλησία του Θεού δοξάζεται ο Θεός. Αληθινά. Κανένας άλλος δεν μπορεί να δοξάσει το Θεό παρά μόνο η Εκκλησία και τα μέλη της Εκκλησίας. Το σώμα του Χριστού και τα μέλη του σώματος του Χριστού. Κανένας δεν μπορεί να επενέσει το Θεό. Κανένας, γιατί δεν γνωρίζει. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού είναι φτιαγμένη εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία. Και τώρα να δούμε ποια είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Δηλαδή,
τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε, ότι μέσα στην Εκκλησία, όπως είπαμε, διδάσκει ο Χριστός πώς, με τις διακονίες που ο Χριστός θέτει. Άλλους Αποστόλους, άλλους Προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους Διδασκάλους και άλλους Ποιμένες για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε να μπορούν να οικοδομούνται και να οικοδομούν μέσα στην Εκκλησία και να αυξάνει το σώμα του Χριστού, όχι μόνο ως προς τον αριθμό, αλλά ως προς την ποιότητα, εις μέτρων ηλικίας πληρώματος Ιησού Χριστού, ώστε να μην κλειδωνίζεται ο άνθρωπος με τις ψεύτικες διδασκαλίες που ο διάβολος ενσπείρει μέσα στους ανθρώπους, αλλά να μην κλειδωνίζεται και με το κοσμικό φρόνημα, αλλά να υπάρχει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και ο αγιασμός ο αληθινός. Επίσης, μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο θέτει πρώτα τα χαρίσματα εις οικοδομήν της Εκκλησίας. Λόγος σοφίας, δεν μπορεί να γίνει κήρυγμα αν δεν υπάρχει λόγος σοφίας, αν δεν υπάρχουν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Λόγος γνώσεως, δεν μπορεί να υπάρξει διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία αν δεν υπάρχει το χάρισμα του λόγου γνώσεως, και όλα τα άλλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που το Πνεύμα το Άγιο λειτουργώντας χαρίζει μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός δηλαδή δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, δια του Πνεύματος του Αγίου οικοδομεί την Εκκλησία με τα χαρίσματα. Και τέλος, υπάρχει η επιμέλεια της Εκκλησίας των ψυχών, των μελών του σώματος του Χριστού, που ο Θεός το έχει χαρίσει στους πρεσβύτερους που το Πνεύμα το Άγιο θέτει στην Εκκλησία, στο να επιμελούνται με μεγάλη φροντίδα και προσοχή στα πνευματικά κάθε έναν που ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία. Γι' αυτό οι πρεσβύτεροι πρέπει ιδιαιτέρως να εξητούν σοφία και σύνεση από το Θεό, χάρη από το Θεό και μάλιστα πολύ περισσότερο οδηγία Πνεύματος Αγίου, γιατί δεν μπορούν να υπηρετήσουν αν δεν υπάρχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Ώστε ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος να πω καλύτερα, ομολογώντας για τον εαυτό του λέγει, δεν είμαστε τίποτα περισσότερο παρά δούλοι Θεού, στους οποίους ο Θεός χάρισε τα μυστήρια του Θεού να τα διαχειριζόμεθα, ώστε να υπηρετούμε το Χριστό και το έργο Του. Και δεν είμαστε περισσότερο παρά δούλοι Θεού, ώστε ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου χάρισε και αποκάλυψε την πολυειδή χάρη του Θεού για να μπορούμε να υπηρετούμε την Εκκλησία και τα αδέλφια μας. Άρα για το έργο του Θεού χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει αποκάλυψη των μυστικών βουλών, των μυστηρίων του Θεού, για να υπηρετεί το Χριστό, αλλά και αποκάλυψη της πολυειδούς χάριτος του Θεού, για να μπορεί, αλλιώς δεν μπορεί, να υπηρετεί τα αδέλφια του. Και τέλος, η Εκκλησία εκλέγει και τους διακόνους, οι οποίοι κάθε μέρα οφείλουν να υπηρετούν τους αδελφούς τους στα υλικά και επί προσωπικού επίπεδου για να καλύπτονται οι ανάγκες, και επί οικογενειακού επίπεδου, αλλά ιδιαιτέρως επί εκκλησιαστικού επίπεδου. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία του Θεού είναι ένα τέλειο πανεπιστήμιο, ένα τέλειο νοσοκομείο, πανεπιστήμιο που εκπαιδεύει τους ανθρώπους και τους οικοδομεί, ένα τέλειο νοσοκομείο που θεραπεύει σώμα και ψυχή και πνεύμα αυτών των ανθρώπων που ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία, ένα τέλειο στρατόπεδο όπου βασιλιάς είναι ο Χριστός και όλοι όσοι είμαστε εμείς είμαστε δούλοι και δούλες στο μεγάλο πόλεμο
που δεν τον κηρύξαμε εμείς, που είναι κηρυγμένος εναντίον μας από τον κοσμοκράτορα του σκότους, από το διάβολο και σατανά, καθώς η μάχη μας, γιατί έχουμε μάχη, δεν είναι εναντίον σάρκας και αίμα, αλλά εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας. Και τέλος, η Εκκλησία του Χριστού είναι το τέλειο σώμα, το μοναδικό σώμα του Ιησού Χριστού, όπου δεν είναι γήινη αλλά είναι ουράνια, γιατί δεν είναι ανθρώπινη αλλά είναι θεϊκή. Και βεβαίως η Εκκλησία είναι κάτω από την απόλυτη υπεράσπιση όχι μόνο του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, αλλά και όλων των δυνάμεων του ουρανού. Κύκλο στρατοπεδεύουν άγγελοι εις υπεράσπιση των φοβουμένων το Θεό. Η λειτουργία λοιπόν της Εκκλησίας δεν έχει πολλά και ιδιαίτερα πράγματα τα οποία φαίνονται να υπάρχουν σε ό,τι ονομάζεται σήμερα στον κόσμο Εκκλησία, που δεν είναι. Είναι απλά τα πράγματα της λειτουργίας της Εκκλησίας, καθώς λέγει ο Χριστός. Εκείνοι λοιπόν δεχθέντες με τα χαράς των λόγων του Θεού, όπως είπαμε, βαπτίστηκαν και εκείνη τη μέρα, μέσα σε μια μέρα μοναδική, δεν ξανάγινε αυτό, σώθηκαν 3.000 ψυχές. Η πρώτη μέρα δημιούργησε μία εκκλησία 3.000 ψυχών. Και αυτή η εκκλησία ενέμενον ήσαν προσκαρτερούντες, λέει το κείμενο, δηλαδή πήγαιναν στην εκκλησία προσκαρτερώντας, πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων. Προσκαρτερούσαν τη διδαχή των Αποστόλων. Τι θα τους διδάξει ο Χριστός μέσα από τους Απόστολους. Το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει το χριστιανό και την Εκκλησία είναι η διδαχή του Χριστού. Τι θα πει διδαχή προσωπική, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, πότε θα το κάνω Κύριε, οικογενειακή, τι να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Το ερώτημα, θυμάστε, τι πρέπει να κάνω τώρα που ακούω το Λόγο του Θεού. Εκκλησιαστική, πώς πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά και μέσα στον κόσμο. Μας διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού και προσκαρτερούμε μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων να ξέρουμε πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά μας, παραδείγματος χάρη, πώς συμπεριφερόμαστε στη γυναίκα μας, πώς συμπεριφέρεται η γυναίκα στον άντρα, πώς ζούμε με τους συναδέλφους, με τους συγγενείς, με τους γείτονες. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε προσκαρτερώντας από τον Θεό μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων την απόλυτη γνώση της συμπεριφοράς μας. Επαναλαμβάνω, γένουσα διδασκαλία, νοοτροπία και πρακτική. Το δεύτερον είναι ενέμενον προσκαρτερούντες εις την κοινωνία μεταλλήλων. Πώς συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας. Γιατί όταν έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, εκεί ο Χριστός μας διδάσκει. Μας εξομαλύνει. Μας δοκιμάζει, μας διορθώνει. Πώς? Χρησιμοποιώντας τον έναν για να διορθώσει τον άλλον, έχοντας μία εντολή: αγαπά το ένα τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εντολή από το Λόγο του Θεού και αγαπάς τον αδελφό σου, τον ανέχεσαι, τον υπηρετείς, τον φροντίζεις, τον συμβουλεύεις, κάνεις τα πάντα όπως ένας καλός πατέρας προς τα παιδιά. Γιατί η πατρική αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή τον αδελφό μας τον βλέπουμε με τη μορφή του πατέρα και τον αγαπάμε με την πατρική αγάπη, ανεξάρτητα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος στην ηλικία μας. Αυτή τη μοναδική πατρική αγάπη που ο Θεός εκχέει στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, και αυτή αυξάνεται, εργάζεται ο Θεός με αυτήν μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Τρίτον, εν τη κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που εκεί είναι ένα μέγα μυστήριο, ένα μέγα θαύμα. Όποιος τρώγει
το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναλαμβάνω να τον αναστήσω την τρίτη μέρα. Πώς και γιατί? Γιατί όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, εγώ μένω μέσα του και αυτός μένει μέσα μου. Υπάρχει δηλαδή η απόλυτη ενότητα όταν παίρνεις αξίως βεβαίως και ουχή προς κατάρκριση αλλά προς ευλογία το σώμα και τρώγεις το σώμα και πίνεις το αίμα του Χριστού, τότε γίνεται το μεγάλο θαύμα. Επιβεβαιώνει ο Θεός ότι εγώ θα σ' αναστήσω την τελευταία μέρα και έρχεται ο Χριστός και κατοικεί μέσα σου καθώς τρώγεις το σώμα και πίνεις το αίμα και εσύ μένεις μέσα στο Χριστό και γίνεσαι ένα με το Χριστό. Και ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται ένα με το Χριστό στην πραγματικότητα είναι ένα με τον Πατέρα δια Πνεύματος Αγίου. Και αν ο άνθρωπος είναι ένα με το Χριστό και όλοι μας είμαστε ένα με το Χριστό, τότε όλοι μας είμαστε ένα. Αυτό που θέλει και προσεύχεται ο Χριστός. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην λείπει κάθε Κυριακή από τη ζωή μας η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δεν είναι μία τυπική λατρεία, είναι μία ουσιαστικότατη ενέργεια πίστης προς αύξηση προσωπική μας αλλά και της Εκκλησίας ολόκληρης. Και τέλος στις προσευχές. Εκκλησία που δεν προσεύχεται. Και μάλιστα όταν δημιουργήθηκε ένα ωραίο παράδειγμα η Εκκλησία στην Αντιόχεια, όπου ο Απόστολος Βαρνάβας πήγε και προσκάλεσε και τον Απόστολο Παύλο και εκεί δημιουργήθηκε ένα ωραίο έργο, η πρώτη Εκκλησία στα έθνη, και ήσαν 5 άνθρωποι: ο Βαρνάβας, ο Σιμεών, ο Λούκιος, ο Μαναήν και ο Παύλος. 5 άνθρωποι. Τους μάζεψε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού σε ένα μέρος και εκεί πώς υπηρετούσαν, λέει η Γραφή, και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, τότε το Πνεύμα το Άγιο μίλησε και έδωσε αποστολές και έργο στο Βαρνάβα, στον Παύλο και σε όλους τους άλλους. Πώς λοιπόν υπηρετούμε τον Κύριο μέσα στην Εκκλησία? Με νηστείες και προσευχές. Είναι απαραίτητες στην Εκκλησία οι νηστείες και προσευχές? Όχι μόνο είναι απαραίτητες, όχι μόνο είναι αναγκαίες, αλλά προσδιορίζουν και την Εκκλησία. Μία Εκκλησία που έχει τραγούδια και χορούς και δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία κύριο χαρακτηριστικό έχει τις νηστείες και τις προσευχές, όχι μόνο για τα προσωπικά μας αιτήματα, αλλά βασικά για την παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία, για τον αγιασμό, για την δοξολογία, για το έργο του Θεού, για τα θαύματα του Θεού, για τις ενέργειες του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η λειτουργία της Εκκλησίας και το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλά τεράστια και σημεία τότε εγίνοντο διά των Αποστόλων από τον Χριστό, ώστε όλοι οι πιστεύοντες εις ανομού τελικά είχαν τα πάντα κοινά, όχι κοινοκτημοσύνη, δεν διδάσκει το Ευαγγέλιο κοινοκτημοσύνη, αγάπη διδάσκει το Ευαγγέλιο. Δεν λέει δώσε μου τα δικά σου και εγώ θα σου δώσω τα δικά μου, δεν λέει έτσι, αλλά σ' αγαπάω και ό,τι έχω είναι για σένα. Με αγαπάς και ό,τι έχεις είναι για μένα. Μία κοινότητα είναι η Εκκλησία, χριστιανική κοινότητα, όπου δεν ανταλλάσσουν, δεν δίνουν με συμβολογραφικές πράξεις τα υπάρχοντά τους. Την καρδιά τους δίνουν, τη ζωή τους δίνουν, που είναι πολύ περισσότερο από ότι να δώσεις ένα κατοστάρικο ή να δώσεις ένα χιλιάρικο. Τη ζωή τους, την καρδιά τους, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπως ο Χριστός έδωκε τη ζωή του για μας και εμείς χρεωστούμε να δίδουμε την ψυχή μας ο ένας υπέρ του άλλου. Αυτό είναι τα πάντα κοινά.
την ψυχή τους έδιναν ο ένας για τον άλλον. Γιατί? Γιατί υπήρχε αυτή η έντονη αγάπη που δεν γίνεται ανθρώπινα. Δεν μπορείς να μ' αγαπήσεις και δεν μπορώ να σε αγαπήσω, αδελφέ μου, έτσι πως λέει το Ευαγγέλιο, εάν δεν έρθει ένδοξα η παρουσία του Θεού. Και πότε έρχεται ένδοξα η παρουσία του Θεού? Όταν υπηρετούμε μέσα στην Εκκλησία το Χριστό με νηστείες και προσευχές και αφιέρωση στον Κύριό μας, ώστε κάθε μέρα ήσαν προσκαρτερούντες στην διδαχή των Αποστόλων, κόπτεντες τον Άρτον, όχι εν μέσω πολλών, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στους οίκους, μέσα στους ευκτήριους οίκους στη συνέχεια, δηλαδή σώμα και αίμα Χριστού, μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, όχι με υπερηφάνεια, εγώ τρώω αστακό και εσύ τρως φασολάδα, όλοι μαζί τρώνε απ' όλα και εν τέλει δοξολογούντες τον Θεό και βρίσκοντες χάριν ενώπιον του Θεού και όλου του λαού, ώστε ο Κύριος προσέθεται κατ' ημέρα εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Έτσι άρχισε η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Βέβαια πέρασε πολλές ταλαιπωρίες και έφτασε, και φτάσαμε στις τελευταίες μέρες, όπου και πάλι ο Χριστός δημιούργησε, δημιουργεί και ακόμη περισσότερο θα δημιουργήσει την Εκκλησία Του ένδοξη, Αγία, αμόμητο, ώστε να έρθει να την παραλάβει εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Απ' την άλλη Πέμπτη λοιπόν, Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε πια με το τέλος της Εκκλησίας, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας δώσει την αλήθεια Του.